που ξέρω είναι ότι είναι και καλή και πραγματική η συμφωνία την οποία πήραμε χθες. Πρόκειται για μια συμφωνία η οποία δίνει ένα καθαρό σήμα στις αγορές ότι η Ελλάδα βρίσκεται στη σωστή κατεύθυνση για να σταθεροποιηθεί πλέον οριστικά. Σίγουρα δίνει και καθαρό σήμα, γιατί στα σπρέτς δεν το είδαμε αυτό, ελάχιστα πέσανε σήμερα. Δεν νομίζω, κυρία Ζαχαρέα. Τα σπρέτς της διετίας είναι κοντά στο 4,7. Τα σπρέτς ενδοσυνεδριακά της δεκαετίας έφτασαν στο 5,6, αν δεν κάνω λάθος, και θα συνεχίσουν τις επόμενες μέρες να μειώνονται. Και μην περιμένετε να δείτε εντυπωσιακές αλλαγές μέσα σε 2 ώρες. Όλη αυτή η διαδικασία θα παράξει τα αποτελέσματά της εντός εύλογου χρόνου. Επομένως, έχω την εντύπωση ότι θα δείτε και το επόμενο διάστημα ότι όλη αυτή η διαδικασία των διαπραγματεύσεων που κατέληξε στη συμφωνία εχθές αργά το βράδυ, θα έχει θετική κατάληξη για τη χώρα. Μπορείτε να μας το προσδιορίσετε αυτό? Χρονικά, τι εννοείτε όταν λέτε θετική κατάληξη? Για παράδειγμα, είπε ο κύριος Σόιμπλε το απόγευμα ότι η Ελλάδα θα μπορούσε να βγει στις αγορές την άνοιξη του 2018. Είπε ο κύριος Ρέγκλινγκ ότι θα μπορούσε να βγει και στις αρχές του 2018. Το συμμερίζεστε εσείς αυτό? Κυρία Ζαχαρέα, ακούστε. Το Eurogroup αυτό το οποίο αποφάσισε χθες και δεσμεύτηκε είναι ότι τον Αύγουστο του 2018 η Ελλάδα θα μπορεί να χρηματοδοτεί το χρέος της χωρίς καμία στήριξη από τον επίσημο τομέα, χωρίς δηλαδή νέα δάνεια. Για να γίνει αυτό προϋποτίθεται ότι θα πρέπει να υπάρξουν σταδιακές έξοδοι στις αγορές χρήματος, έτσι ώστε να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα κλίμα που θα καταλήγει μάλλον ακριβώς αυτό το στόχο. Ο στόχος είναι τον Αύγουστο του 2018 η χώρα αυτοδύναμα να μπορέσει να αναχρηματοδοτεί το χρέος της, έτσι ώστε να ανακτήσουμε την οικονομική μας κυριαρχία αλλά και βαθμούς ελευθερίας στην άσκηση της οικονομικής πολιτικής. Αυτό που λέτε προϋποθέτει ανάπτυξη, και θέλω να μείνουμε σε αυτό το θέμα γιατί ενδιαφέρει και τους πολίτες που μας ακούν. Θα πέσουν κάποια χρήματα στην αγορά. Πού τα χρειάζεται η αγορά? Δεν είναι μόνο αυτό, 1,6. Δεν είναι μόνο τα χρήματα. Όμως δεν τα ληξιπρόθεσμα είναι 5 δις. Ακούσαμε και για μια αναπτυξιακή τράπεζα. Μπορείτε να είστε πιο συγκεκριμένος, δηλαδή περί τίνος πρόκειται? Θα σας πω. Η ανάπτυξη βασίζεται σε 2 πυλώνες. Ο πρώτος και κυριότερος είναι η εμπιστοσύνη. Αυτή τη στιγμή με την χθεσινή απόφαση του Eurogroup νομίζω ότι αποκαθίσταται η εμπιστοσύνη στην ελληνική οικονομία, έρεται η κατάσταση της αβεβαιότητας και αυτό συνοδεύεται στη χθεσινή απόφαση και από μια σειρά αποδεσμεύσεις που έχουν να κάνουν με συγκεκριμένες δράσεις τις οποίες δεσμεύεται να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και οι υπόλοιποι δανειστές μας, έτσι ώστε να τονώσουν την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας. Είδατε ότι στο πρώτο τρίμηνο του 2017, παρά την κατάσταση αβεβαιότητας, καταφέραμε να σημειώσουμε ρυθμούς ανάπτυξης 0,4%, και αυτό μάλιστα έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τη γενικευμένη καταστροφολογία η οποία αποτελούσε την καθημερινή καραμέλα, να σας το πω, λέτε, γιατί της αντιπολίτευσης. Η σας κατηγορεί ότι το 2% πλεόνασμα μέχρι το 2060 είναι μια δέσμευση της χώρας σε λιτότητα διαρκείας. Οπότε θα ήθελα και το σχόλιο σας πάνω σε αυτό. Με πάτε σε ένα διαφορετικό ζήτημα. Να τελειώσω στην προηγούμενη ενότητα και να σας πω λοιπόν ότι η χθεσινή απόφαση του Eurogroup προβλέπει αυτές τις αναπτυξιακές δράσεις, προβλέπει την ίδρυση αναπτυξιακής τράπεζας και δίνει και τη δυνατότητα για να περίπου 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ να πέσουν στις ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου, οι οποίες οφείλω να σας πω ότι δεν είναι στα 5 δισεκατομμύρια. Πόσο? Αλλά αντιθέτως είναι περίπου 1 δισεκατομμύριο κάτω από αυτό το οποίο αναφέρατε, αν δεν κάνω λάθος. Και πάλι και δηλαδή επίσης, δεν καλύπτονται. Και επίσης αυτό το οποίο πρέπει να σας πω είναι ότι από το Σεπτέμβριο του 2016 έχουν μειωθεί τα ληξιπρόθεσμα του δημοσίου κατά 2 περίπου δισεκατομμύρια. Επομένως υπάρχει μία τάση και μία πορεία για την ολική εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του ελληνικού δημοσίου προς τους ιδιώτες. Δυστυχώς ο χρόνος του Δελτίου είναι περιορισμένος. Στο ζήτημα που μου είπατε για τα πρωτογενή πλεονάσματα. Ναι, γι' αυτό θέλω παρακαλώ ένα σύντομο σχόλιο. Θυμάστε ότι η αντιπολίτευση πριν από λίγο καιρό κατηγορούσε την ελληνική κυβέρνηση ότι έχει δεσμευτεί για πρωτογενή πλεονάσματα δεκαετίας. Έτσι περιέγραφε τον τρόπο με τον οποίο για πρωτογενή πλεονάσματα 3,5% για μια δεκαετία. Έτσι περιέγραφε τον τρόπο με τον οποίο διεξάγονταν και
υποτίθεται κατά την αντιπολίτευση κατέληγαν διαπραγματεύσεις. Τελικά διαψεύστηκε και σε αυτό το τομέα η αξιωματική αντιπολίτευση. Είδαμε ότι παρά το γεγονός ότι τα πλεονάσματα του 3,5% είναι υψηλά, δεν μας δεσμεύουν για μία δεκαετία. Αντιθέτως, το 2022 θα είναι η τελευταία χρονιά στην οποία θα έχουμε ανάγκη θα ήθελα να κλείσουμε... και δέσμευση για αυτό το πλεόνασμα. Επιτρέψτε μου, κυρία Ζαχαρέα, να συνεχίσω. Από εκεί και πέρα, το 2% των πρωτογενών πλεονασμάτων, πρέπει να σας πω ότι αποτελεί ένα νούμερο το οποίο δίνει τη δυνατότητα στην ελληνική οικονομία να εξαιρείται θετικά από το Σύμφωνο Σταθερότητας. Και πρόκειται για τη μοναδική χώρα στην Ευρώπη η οποία θα εξαιρείται θετικά από το Σύμφωνο Σταθερότητας. Και νομίζω ότι αυτό αποτελεί μια θετική διαπραγματευτική εξέλιξη. Θα ήθελα να κλείσουμε με ένα σχόλιο, αν θέλετε να κάνετε σχόλιο, για την αντίδραση του κυρίου Καμένου όσον αφορά στη γραβάτα που ανήρτησε χθες στο Twitter. Νομίζω ότι ο κύριος Καμένος έχει απαντήσει για το συγκεκριμένο ότι γεγονός. Το ανέβασε ο γιος του. Καλύπτεστε από αυτή την απάντηση δηλαδή. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Μένουμε στο θέμα της συμφωνίας του Eurogroup για να ακούσουμε την άποψη της Νέας Δημοκρατίας. Συνδεόμαστε με τον αντιπρόεδρο του κόμματος, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Κύριε Γεωργιάδη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, ακούσατε και τον κύριο Τζανακόπουλο. Φαντάζομαι ακούσατε και τις δηλώσεις του.